Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά. Καλά, είχα κάνει μπούκλε υποτίθεται. Έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Όπως ακούτε, φαρυγίτιδα. Φαρυγιτιδούλα ωραιότατη. Ωραία θα πάει αυτό, να δω. Μας βλέπω καμιά μέρα να κάνουμε τύπου Mr. Bean επεισόδιο, να μην μιλάω. Απλά να έχει φυσικούς ήχους και μουσική από πίσω, υπόκρουση. Γιατί εμένα συνήθως όταν παθαίνω φαρυγίτιδα, κλείνει, δεν συνεχίζει. Αυτό είναι το τελευταίο, εν τω μεταξύ ώρα είναι 9 παρα 5. Αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που εγώ μου βάζω ώστε να μπορώ να πάω να ψωνίσω τα δώρα. Και μπαίνω χθες στο e-shop του Max για να δω αν τα παιχνίδια που έχει τα θέλω και βλέπω με τεράστια γράμματα 25% έκπτωση σε παιχνίδια άνω των 25 ευρώ. Οπότε παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, θα παιχτεί πόλεμος εδώ μέσα. Ήδη γίνεται χαμός στο πάρκινγκ, έρχονται αμάξια σοριδών. Και όχι τίποτα άλλο, προχθές που πήγαμε στην οδοντίατρο και της είπα ότι του Αλέξανδρου το ρώτησε τι του αρέσει να δει στην τηλεόραση και είπε Bluey, μας είπε ότι γίνεται χαμός με την Bluey και όλα τα παιδάκια ζητάνε Bluey. Οπότε, πολύ φοβάμαι ότι αυτή την Bluey δεν θα την βρω. Και δεν θέλω μόνο Bluey, θέλω και κάποια άλλα πράγματα για το Γεράσιμο και τον Κωνσταντίνο, για τον Παναγιώτη που μου είχε μείνει επειδή δεν χρειάζεται κάτι. Αποφάσισα να του δώσω χρήματα, να πάει όταν θελήσει, να πάρει αυτό που θέλει. Αυτά, πάω στο συνωστισμό που είχε μαζευτεί έξω από το μάτσο Christmas. Children dreaming without a care. Tis the season most everywhere. Come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Παιδιά, γινότανε χαμός, λογικό, γιατί 25% έκπτωση. Όσα παιχνίδια θέλεις, εγώ νομίζω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι 2. Αλλά έλεγε 25% έκπτωση στα παιχνίδια άνω των 25 ευρώ. Όσα θέλεις, αρκεί να μην είναι ο ίδιος κωδικός 2 φορές. Αλλά τελείωσα. Πήρα και τριγωνάκι για τον Αλέξανδρο, ο οποίος ίσως πάει με τα ξαδέρφια του να πει έτσι για τα κάλαντα, δεν ξέρω πώς θα γίνει και τι θα γίνει, θα το δούμε. Και πήρα και τσαντούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, πήρα ζελοτέμπια να είμαι σίγουρη τι θα έχω. Τα κλειδιά τα έκανα καλέ. Και βρέθηκα και με την αδερφή μου, γιατί την πήρα να της το πω χθες, ότι είδα ότι ισχύει αυτή η προσφορά και πραγματικά συμφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή η αδερφή μου πήρε 2 παιχνίδια για τα παιδιά, τα οποία από 109 είχαν έκπτωση 90 και από τα 90 έπαιρνες και το 25%. Του Αλέξανδρου δεν είχαν έκπτωση, η Bluey. Έλα, τι πατάω εδώ. Καθίστε τώρα γιατί εδώ θέλει όχι απλά προσοχή. Προσπάθησε εντωμεταξύ να κάνω το μαλλί που έκανα χθες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν βγήκε καθόλου ωραίο όπως εχθές. Εχθές μου άρεσε πάρα πολύ. Πίνω όπως είδατε τσαγάκι. Μπας και μείνει ο λαιμός ανοιχτός. Γιατί πραγματικά το βλέπω το αυριανό επεισόδιο, αλλά Mr. Bean. Ή αν το δείτε καθόλου μην ανησυχήσετε, σημαίνει ότι δεν μιλάω. Ή θα εγώ και θα σας τα γράφω, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, την πιτζάμα την είδατε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία και τι ωραίο χρώμα, πόσο cute και πόσο ζεστούλα. Τι κρίμα που δεν βρήκα άλλη μία. Με άλλη μία θα ήμουν super, δεν θα είχα θέμα. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι ψάχνω όλο με πιτζάμες. Όλο πιτζάμες. Τις φοράω πάρα πολύ στο σπίτι, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι όλη μέρα με πιτζάμες όταν είμαι σπίτι. Εννοώ και έξω. Όχι ότι δεν έχω βγει έξω να πάω περίπτωρα με την πιτζάμα, δεν θα σας πω ψέματα. Βάζω κάτω παντελόνι, αλλά από πάνω τη φοράω την πιτζάμα και από πάνω ρίχνω τον μπουφάν. Λοιπόν, έχω καθίσει εδώ. Θα πάμε και μετά κάτω να σας δείξω τα δωράκια που πήρα για τον Αλέξανδρο, γιατί για Κωνσταντίνο και Γεράσιμο δεν θα τα δείξω. Γιατί είδατε, δεν ξέρω αν είδατε και τα σχόλια που μου γράψε η αδερφή μου και η Έλενα μου δώσαν στο social media αυτές τις μέρες. Τα είπα εγώ ότι δεν τα δείχνω γιατί είναι πονηρούλια όλα τους. Θα σας δείξω όμως του Αλέξανδρου, ο οποίος δεν βλέπει YouTube, να δείτε λίγο τι πήραμε για τα γενέθλιά του. Τι ζήτησε, του πήραμε βασικά. Του πήραμε ένα δώρο για τα γενέθλιά του και του πήραμε και ένα δώρο να του δώσουμε εμείς για τις γιορτές και ένα δώρο που του φέρει ο Άγιος Βασίλης. Και ξέχασα σήμερα, ξέχασα να βγάλω το γράμμα από το δέντρο
Και το έλεγα χθες το βράδυ που κάνω το μοντάζ. Έλεγα πριν φύγω να βγάλω το γράμμα, πριν φύγω να βγάλω το γράμμα. Και ο Δόλιος ξύπνησε σήμερα το πρωί και το πρώτο πράγμα που έκανε να πάει στο δέντρο, να δει αν, στο δέντρο, ναι, να δει αν έφυγε το γράμμα. Και το είδε και λέει, μπαμπά, είναι ακόμα εδώ, μήπως πρέπει να το ρίξουμε. Του λέει μέσα στο κουτί, επειδή είναι το κουτί που ταχυδρομήσει και καλά το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Και του λέει, καλά, όχι, όχι, εκεί, άστα, του λέει, θα το βρει ο Άγιος Βασίλης. Πρέπει σήμερα οπωσδήποτε, πρέπει να βάλω σημείωση, γιατί ήθελα να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, που θα είμαστε εδώ όλοι, να δούμε την αντίδρασή του, τι θα κάνει. Και έχω καθίσει εδώ, αφού θα σας δείξω μετά τα δωράκια, θα πάμε κάτω, να σας τα δείξω, γιατί τα έχω φυλάξει κάτω μέχρι να... Τώρα ή αύριο που ο Κανάκης με τον μικρό θα πάνε κάπου, εγώ δεν ξέρω αν θα πάω, θα δω. Ή τη Δευτέρα που θα πάει σχολείο το πρωί, ίσως το κάνω. Να καθίσω να τελείξω τα δώρα και να τα φτιάξω. Αυτή είναι η αγαπημένη μου διαδικασία στις γιορτές. Γιατί πήρα για όλες και τσατούλες, θα σας τα δείξω μετά κάτω. Τώρα όμως θέλω να σας δείξω τι θα μοιράσει ο Αλέξανδρος στο παιδάκι στο σχολείο του για τα γενέθλιά του και για καλές γιορτές. Το αρχικό μου πλάνο ήταν αυτά εδώ πέρα τα χάρτινα τσαντάκια, τα οποία είναι από Σιν. Και είχα στο μυαλό μου ότι θα βάλω μέσα το στολιδάκι που έχω παραγγείλει και ένα γλυκάκι. Όμως ρε παιδιά, πήγα μια μέρα στο Τζάμπο και είδα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω θα το πάρω και αυτό να το μοιράσει στο σχολείο. Και είναι το κρυφό γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. Είναι αυτό εδώ και είχε και το φακελάκι του μέσα εννοείται. Για να το βάλεις και τι κάνουνε. Γράφεις εδώ πέρα το γράμμα για τον Άγιο Βασίλη, να του ζητήσεις αυτό που θέλεις εσύ, είτε είναι κάποιο πράγμα, είτε είναι κάτι άλλο, υγεία, αγάπη, φίλους, δεν ξέρω, τι θέλετε. Και εδώ παίρνεις αυτό το συννεφάκι, ξεκολλάς κάπως, καθίστε, θέλω πολύ να το δούμε στην πράξη, να το, το ξεκολλάς, το κολλάς πάνω στο γράμμα, εδώ, και είναι ξυστό, γι' αυτό είναι και καλά το κρυφό. Κρυφό γράμμα για τον Άγιο Βασίλη, γιατί δεν μπορεί να το δει κανένας άλλος. Μόνο ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα το ξύσει στην ουσία, για να δούμε. Α, να τριγιάσω! Να το βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και το φακελάκι του μαζί για να το βάλουν, θα είναι έτσι πολύ όμορφο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Έχετε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι? Ναι, δεν χωράει μέσα εδώ το γράμμα. Δηλαδή, έλεος. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν το σκέφτηκα. Οπότε αποφάσισα να πάρω και τσαντάκια. Και πήρα και τσαντάκια. Έχω και κάτι ωραία αυτοκόλλητα αγιοβασιλιάτικα για να τα κλείσω. Και μέσα στο... σκέφτηκα εδώ να μπει το στολιδάκι. Να πιέσω και του Αλέξανδρο τυχαία. Γιατί έφτιαξα και για τον Αλέξανδρο. Φτιάξαμε για όλα τα παιδάκια της τάξης. Αυτό εδώ πέρα το στολιδάκι, το οποίο λέει καλές γιορτές, Αλέξανδρος. Και έχει και το σπαγκάκι. Και το στολιδάκι, κοιτάξτε τι ωραίο ξύλινο. Αυτό είναι για τα αγοράκια, το σχέδιο. Και για τα κοριτσάκια. Ποια έπιασα την Ανέτα. Λοιπόν, για τα κοριτσάκια διάλεξα αυτό εδώ πέρα το ξωτικούλι. Οπότε σκέφτηκα να μπουν μέσα εδώ στα κουτάκια τα στολιδάκια για να μην πάνε χαμένα. Δεν θα τα κάνω και τα κουτάκια. Εκτός και αν μετά ξέρετε τι σκέφτηκα, ρε παιδιά. Και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Γιατί το είχα κάνει και πέρσι και τα παιδάκια είχαν τρελαθεί. Πέρσι είχα κρατήσει, είχα πάρει τέτοια κουτάκια και είχα βάλει μέσα κάποια χρήματα και ένα, δύο, τρία γλυκάκια, σοκολατάκια τέτοια και τα έδινα στα κάλαντα. Αντί να δίνω τα χρήματα, τα έδινα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μπορεί να το θυμάστε, κάτι άλλα χάρτινα. Οπότε μετά σκεφτόμουν μήπως κατευθείαν έβαζε εδώ το γράμμα του Άι Βασίλη. Εδώ χωράει το τσέκαρα. Το... στο λιδάκι με τα ονόματα τους και μέσα το γλυκάκι. Για να το βάλω εδώ. Γίνεται. Χωράει έτσι τσακισμένο, το βλέπετε. Αλλά μετά δεν μπορείς να πιάσεις το... Δεν λέει. Δεν μ' αρέσει. Και μετά διαφορετικά σκέφτηκα να έβαζα μόνο το στολιδάκι μέσα. Εδώ. Και να βάζα μέσα στην τζαντούλα και αυτό και το γραμματάκι και το γλυκάκι που θα αποφασίσω να δώσω. Τι λέτε? Δεν είναι κακό και έτσι.
Αλλά μήπως είναι too much. Δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Να μου πείτε τι να κάνετε. Θα πρέπει να τα φτιάξω τώρα μέσα στην εβδομάδα. Και το δεύτερο που ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας είναι για το γλυκάκι. Σκεφτόμουν να πάρω cake pops. Να τους πω να μου το κάνουν κόκκινο από πάνω και να μου βάλουν αυτά τα τρουφάκια χρωματιστά. Αλλά πρέπει να ζητήσω αυτά τα μαλακά για τρουφάκια. Γιατί βάζουν μερικοί κατήλα σκληρά που σπαζόνται. Έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ή να πάρω αυτά τα σοκολατάκια τα οποία είναι μέσα σε αυτά τα σακουλάκια που έχουν τον Άγιο Βασίλη απ' έξω. Σίγουρα θα τα έχετε δει σε όλα τα παιχνιδάδικα, τα πουλάνε και σε σούπερ μάρκετ και τέτοια. Και είναι πεντανόστιμα που έχουν μέσα κάτι σαν γκοφρέτα, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πείτε μου λίγο αυτά τα δύο, τη γνώμη σας. Εδώ τώρα θα σας γράψω. Λοιπόν, δεν θα σας γράψω γιατί μπορεί να το ξεχάσω. Θα σας κάνω κοντινό να δείτε από πού έχω παραγγείλει τα στολιδάκια. Αν θυμάμαι καλά, να μην σας πω ψέματα, μαζί με το καρτελάκι μου βγήκανε ένα 20. Και αυτό μου άρεσε, να έχει μέσα χωρίς αυτά και να έχει μέσα το γράμμα το γλυκάκι και να πιάσω απ' έξω στην κάθε σακουλίτσα να είναι έτσι το στολιδάκι. Αλλά φοβάμαι μην νομίζουν ότι... Ότι δεν είναι στολίδι, δεν ξέρω, δεν θα το καταλάβουν, λέτε, μην το πετάξουν, είναι κρίμα, γιατί είναι όμορφο το δόλιο. Νομίζω ότι αυτό θα κάνω. Τι λέτε εσείς, για πείτε μου, τι σας αρέσει πιο πολύ, ώρα θα είναι και αυτό, να το κλείσω και από εδώ πέρα με ένα αυτοκολλητάκι και να είναι έτσι. Γι' αυτό θα τα δώσω τα κάλαντα, θα τα γεμίσω μέσα με σοκολατάκια, με χρήματα και θα δίνω στα παιδάκια που θα έρχονται. Έτσι τα κάνω, για να μην πάνε και αυτά χαμένα. Ελάτε να σας δείξω λίγο και τα δωράκια. Τα έχω αφήσει κάτω να μην τα δει ο Αλέξανδρος, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τα άφηνε. Λοιπόν, αυτό είναι το σπιτάκι της Blue που θα το δώσουμε εμείς στα γενέθλιά του. Να το πώς είναι. Μέσα έχει μπάνιο, δωμάτιο της Blue και του. Αχ, πώς είναι τον αδερφό της, ο Μπίγκο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι. Α, να, έχει και τα ονόματά του εδώ, τα μάθουμε σιγά σιγά. Τώρα έχει κολλήσει τον τελευταίο μήνα με αυτή την ιστορία. Κουζίνα, σαλόνι. Και ο Άγιος Βασίλης θα του φέρει το τροχόσπιτο. Πολύ ωραία. Ευτυχώς που του έχω πάρει και τις φιγούρες. Βέβαια εδώ είναι ο μπαμπάς, θα τον έχουμε δύο φορές τον μπαμπά. Του έχω πάρει όλη την οικογένεια. Γιατί βλέπω ότι δεν έχει και μάλλον ούτε μέσα στο σπιτάκι περιέχονται. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το τροχόσπιτο το οποίο κάπως ανοίγει. Να. Ανοίγει. Και γίνεται και αυτό σαν διόροφο. Και πάνω έχει τα κρεβάτια. Να το. Έχει και κουζινούλα εδώ. Και του πήρα και το αυτοκίνητο που κάπως συνδέονται από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτό θα το δώσουμε εμείς για τα Χριστούγεννα. Αυτό το έχει ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη. Επίσης πήρα αυτό εδώ το χαρτί περιτυλίγματος, όπου σε αυτό εδώ το χαρτί θα τυλίξω το δώρο του Άγιου Βασίλη μόνο, που είναι έτσι λίγο πιο αγιοβασιλιάτικο και κόκκινο. Τα δικά μας, αυτά που πήραμε εμείς, θα τα τυλίξουμε με αυτό εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφα τα σχέδια του, μου άρεσε πάρα πολύ με τα κουκουνεράκια, τα γκί και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό που θα του φέρει ο Βασίλης θα του βάλω και αυτό εδώ το φιωγκάκι που έχει και τις μπότες του Άγιου Βασίλη. Νομίζω θα του αρέσει, έτσι θα φανεί ότι είναι πιο πολύ από τον Άγιο Βασίλη. Αυτά τα πήρα για τα δωράκια, αυτά που θα τυλίξω να τα βάλω πάνω, γιατί θα βάλω και καρτελάκια για να ξέρουμε ποιανού είναι ποιο. Οπότε θα το κολλήσω, να μην φαίνεται ζελοτέιπ, να κολλήσω από πάνω ένα τέτοιο. Του πήρα επίσης και ένα τριγωνάκι και πήρα και αυτή εδώ την κάρτα για τον Παναγιώτη, αφού δεν χρειάζονταν κάτι και είπα να του δώσω χρήματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η καρτούλα και κάνει και ανάγλυφα. Και απλά πήρα και άλλη μια συσκευασία για να αναγνωρίζω ποιανού είναι το δώρο. Και πήρα αυτή εδώ την τσάντα, αυτή μάλλον θα βάλω μέσα το δώρο της κουμπάρας μου. Κάφησα και λίγο και τα σκέφτηκα τι και πώς. Πήρα και αυτές εδώ, τις χάρτινες. Πήρα αυτή εδώ, σε μικρή ίδια, με τους καρυθράφτες πάρα πολύ ωραία. Και η αγαπημένη μου είναι αυτή εδώ. Καλά, είναι τέλεια. Και αυτή. Αυτές εδώ είναι οι αγαπημένες μου, πάρα πολύ όμορφες. Και έχουν και καρτελάκια πάνω, κάποιες από αυτές. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτά τα καρτελάκια, γιατί αυτά νομίζω ότι παρά είναι μεγάλα για αυτές τις μικρές τις τσάντες. Γιατί δείτε, δεν είναι λίγο too much. Τέλος πάντων, θα το δω τη μέρα που θα καθίσω να τα φτιάξω. Αυτές είναι οι αγορές από Max.